Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Καραγιόλ και πάλι Βασιλείου. Θα βγει η σέντρα, πέρασε η μπάλα και θα πάει στα δίχτυα. Εύκολο τέρμα στο τρίτο λεπτό. 1-0 για τον Απόλλωνα από τον Φακούντο Περέιρα. Σκόρερ του και στο ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Βασιλείου πήρε την πάσα από τον Καραγιόλ. Προχώρησε, έκανε την σέντρα. Είδατε πόσο κακή ήταν η έξοδος, η αντίδραση από τον τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας. Δεν υπολόγισε καλά σε αυτή την σέντρα του Βασιλείου. Βρέθηκε να βγάλει το παιχνίδι με μηδαμινές απώλειες και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο τραυματισμών αλλά και κόπωσης. Καραγιόλ θα γυρίσει πολύ ωραία την μπάλα, το πλασέ 2-0 σε ρυθμό προπόνησης. Ο Απόλλωνας στο 7ο λεπτό φτάνει και σε δεύτερο τέρμα. Η μπάλα θα πάει στον Καραγιόλ, ο οποίος θα επιταχύνει, τραβάει αμυντικούς πάνω του. Ο Φοπαλά έρχεται από πίσω όπως συνηθίζει, όπως αρέσκεται να πράττει ο Φακούντο Περέιρα. Και με αυτό το πλασέ θα διπλασιάσει τα τέρματα και του ίδιου αλλά και της ομάδας του στο 7ο λεπτό. Καρμιώτης Απόλλωνας 0-2. Σε ατομικά μαρκαρίσματα, καθώς γίνεται αυτή η παλιά μέσα στην περιοχή, έγινε κεφαλιά στα χέρια του Κίσανα. Λοιπόν, η πρώτη τελική. Κάνει κίνηση ο Βασιλείου. Καραγιόλ πάει μόνος του. Θα κάνει την παλιά. Η μπάλα παίρνει ύψος, τρώνεται στον Πέδρο. Το σούτ θα περάσει out και αυτή είναι η πρώτη άστοχη προσπάθεια του Απόλλωνα στο παιχνίδι. Πολύ πιο υψηλού συντελεστή δυσκολία για την Καρμιώτισσα από τα παιχνίδια που δίνει στη δεύτερη κατηγορία. Παλιά τώρα του Παναγίτη, Μασίνα μέσα στην περιοχή, σε θέση βολής θα κάνει το πλασέ. Ο Κίσας θα βάλει το σώμα του με τέτοιο τρόπο που θα αποτρέψει το τέρμα. Σπόλιαριτς, περιμένει ο Πέδρο, περνάει ο Σπόλιαριτς, τώρα θα δώσει τον Πορτογάλο που έχει αρκετό χώρο. Θα βγάλει την παλιά, η κεφαλιά από τον Καραγιόλ, θα πάει μπαλά στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Πιέρη στο 26ο λεπτό. 3-0 για τον Απόλλωνα. Από το χαμηλό τέμπο το οποίο είχε επικρατήσει το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά, ξανά εδώ έμεινε μόνο στο Πέδρο, έβγαλε την παλιά ακριβίας, ήρθε αμαρκάριστος από το ύψος του πέναλτι να πάρει την κεφαλιά με δύναμη όσοι χρειαζόταν. Εκτελείται τώρα το κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι πήγε για την κεφαλιά ο Μασίνουα, την πήρε τελικά ο Ντάγκλας Ζίας Ρέις, η ευκαιρία, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα, δεν σηκώθηκε η σημαία. Από τον βοηθό μειώνει λοιπόν στο 21ο λεπτό, από εδώ λοιπόν από την εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα παίρνει ύψος, ο Ζίας Ρέις κάνει την κεφαλιά γύρισμα, όντως από τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα που ήταν πεσμένος μέσα στην περιοχή. Ήταν καλυμμένος ο νεοφύτου σε 2-3 φάσεις, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Μασίνουα που βρέθηκε παντελώς μόνος του μέσα στην περιοχή. Να δούμε πρώτα εδώ τον Πέδρο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, κάνει χαμηλά το γύρισμα πάνω στον Πιερί. Το πρώτο τελείωμα, το δεύτερο όμως θα πάει στα δίχτυα. Ο Απόλλωνας λοιπόν αποκαθιστά με τον Φοπαλά τη διαφορά των τριών τερμάτων. Να σκοράρει ξανά η φάση από το ξεκίνημα. Ήταν αυτός ο οποίος έσπασε την μπάλα στα πλάγια. Ήρθε ο Πέδρο, έκανε την παλιά. Κοιτάξτε, πεσμένος στο έδαφος μετά την πρώτη προσπάθειά του, θα έρθει ο Φοπαλά σε δεύτερο χρόνο να νικήσει τον Πιερί, να στείλει την μπάλα ψηλά στην εστία Μάρκου. Θα τρέξει ο Καραγιόλ να υποφεληθεί. Θα κλέψει την μπάλα, θα πατήσει για τον Παπαμιχαήλ με τη μία το τελείωμα. Η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Αυτή τη φορά που δεν έκανε κοντρόλ, αλλά το τελείωσε με τη μία. Δικαιώθηκε ο νεαρός στην κίνηση ο Παπαμιχαήλ. Στην ωραιότερη ενέργειά του ως τώρα στο παιχνίδι. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά. Πολύ ωραίο το τελείωμα με ακρίβεια. Βρήκε την μπάλα ακριβώς όπως ήθελε και όπως έπρεπε. Έχουν η καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. winmaster.com.cy. Εμπά το ράζιο, πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.